Αριστοτρίτη. Το θέμα μας σήμερα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και είναι μέσα στα θέματα του... μέσα στα πολλά θέματα του... των εξειδικεύσεων σου, των εξπερθή σου. Αλβανίδα μητέρα και κόρη, μη αποδεκτές στο μικρό κόσμο του σχολείου. Χαίρετε κυρία Θέκλα μου, πήρα το θάρρος να σας γράψω κι εγώ, αφού πρώτα είδα το βίντεο που ανεβάσατε με το κοριτσάκι που είναι 10 χρονών, και που σας λέει και εκείνον τον πρόβλημά του. Ένα κοριτσάκι μου έστειλε ένα βίντεο που μου έλεγε το θέμα του για το ότι είχε μια συμμαθητήρα στο σχολείο, η οποία τη ζήλευε, η οποία την αντέγραφε. Και στην ουσία, αν είναι μικρή, ήταν τοξική. Και ρωτούσε με, έχει και τοξικά 10 χρόνια. Αυτό με ρωτούσε στην ουσία. Διότι αντιμετωπίζω πρόβλημα εκφοβισμού σε βάρος τόσο το δικό μου όσο και του μεγάλου μου παιδιού. Είμαι 33 χρονών, είμαι Αλβανίδα και μαμά τριών παιδιών. Τα παιδιά της είναι όλα, τα δύο είναι στο δημοτικό σχολείο και το ένα είναι μικρό. Η μεγάλη μου κόρη πάει δημοτικό. Είναι πολύ κοινωνική και έχει παρέες από όλες τις τάξεις του σχολείου, εκτός από τη δική της τάξη. Είναι καλή μαθήτρια και όλοι οι δάσκαλοι της μου λένε συγχαρητήρια για το παιδί μου. Εμείς ήρθαμε σε αυτή την περιοχή πέρσι, οπότε τα παιδιά αυτά είχαν κάνει τις παρέες τους από εκεί. Και δεν την άφηναν να γίνει και αυτή μέλος της παρέας τους, όπως επίσης και η μαμά σε μένα, δηλαδή ο αποκλεισμός ήταν και από τα κορίτσια στην κόρη της και από τις μαμάδες την ίδια. Όταν το παιδί μου παραπονιόταν ότι δεν την καλούν στα πάρτι και ότι δύο συγκεκριμένα κορίτσια με τα οποία έκανε παρέα την προσέγγιζαν και την απομάκρυναν από εκείνη, αντιλήφθηκα ότι το ίδιο μου συνέβαινε και εμένα με τις μαμάδες. Τη μια μέρα μου μιλούσαν κανονικά και την άλλη έκαναν πως δεν με έβλεπαν. Άστε. Μέχρι που τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά από ό,τι περίμενα. Όλο αυτό το διάστημα που η κόρη μου έκλαιγε και έλεγε ότι δεν καταλάβαινε γιατί της το έκαναν αυτό, της έλεγα εγώ πως δεν πειράζει και ότι είναι δυνατή και χαρισματική, γιατί έχει την ικανότητα να μπορεί να κάνει εύκολα παρέες, κατά βάθος ένιωθα το ίδιο μαζί της. Με έπνιγε το γιατί. Τα πράγματα έγιναν λοιπόν πιο σοβαρά όταν το ένα από τα δύο κοριτσάκια, όποτε διαφωνούσε με την κόρη μου, φώναζε τον μεγαλύτερο αδερφό της και τη χτύπαγε. Την πρώτη φορά που ήρθε χτυπημένη στο πρόσωπο και αφού μου είπε η κόρη μου τα παραπάνω, της είπα ότι αγάπη μου, καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ στενοχωρημένη και ενδεχομένως να πονάς τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά, αλλά πιστεύω ότι δεν το έκανε επίτηδες κτλ. Μέγα λάθος εκ μέρους μου, τα αναγνωρίζω. Τη δεύτερη φορά που έγινε, έτυχε να την πάρει ο σύζυγος μου που σχόλασε νωρίτερα. Βγήκε το παιδί κλαίγοντας και του είπε ότι σας ανέφερα παραπάνω. Αφού ζήτησε από την κόρη μας να τους δείξει ποιοι είναι, τους πλησίασε. Στο σπίτι το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας και είπαμε ότι αν ξανασυμβεί να μιλήσουμε στους γονείς για το γεγονός αυτό. Τα κορίτσια μπορεί να διαφωνούν, να μαλώνουν, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να έρχεται ο 10χρονος αδερφός της και να τη χτυπάει. Όποτε του το λέει η αδερφή του. Τα παιδιά αυτά τα παίρνει νταντά και σπάνια κάποιος από τους γονείς. Αφού τους πλησίασε, το ρώτησε εάν είναι η μαμά και απάντησαν όχι. Ο σύζυγος μου της είπε απλά ότι είναι ένα εντάξει και γύρισε να φύγει όταν εκείνη μίλησε στο παιδί μου και της είπε «Πάλι ενόχλησε τη Μαρία, δηλαδή νταντά». Ο άντρας μου της είπε ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα και της είπε τα παραπάνω για το τι κάνει το κοριτσάκι εκείνο και εκείνη την ώρα μικρή έβαλε τα κλάματα και όταν ο άντρας μου του είπε ότι είναι καλό αγόρι, όταν ο άντρας μου του είπε ότι είναι καλό, είναι αγόρι μου, ότι καλό είναι αγόρι μου να μην επεμβαίνεις όταν μάλλον τα κορίτσια, πόσο μάλλον να χειροδικείς, αυτός απάντησε «Έτσι με έχουν πει να κάνω». Ο μπαμπάς των παιδιών ενημερώθηκε από την Ταντά, με πήρε τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι η συμπεριφορά του άνδρα μου ήταν αντιπαιδαγωγική κτλ. Όταν του είπα «Μα γιατί το λέτε», μίλησε άσχημα στο παιδί, απευθύνθηκε στο παιδί, μου είπαν, μα απάντησαν όχι, ότι και η Ταντά του είπε ότι ήταν ευγενικός, αλλά παρόλα αυτά ήταν αντιπαιδαγωγική. Μάλιστα. Είπε σε όλους τους γονείς το συμβάν, αλλά όχι όπως έγινε στην πραγματικότητα, αλλά όπως ήθελε εκείνος. Τότε σταμάτησαν να μου μιλάνε ακόμη και οι δύο τελευταίες μαμάδες που μου μίλαγαν από την τάξη. Ξέρω ότι είναι πολλά αυτά που σας γράφω και ενδεχομένως να σας έχω ζαλίσει, αλλά χρειάζομαι βοήθεια στο να καταλάβω τι έχουμε κάνει λάθος και γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας έβαλαν στο μάτι. Τι κάνω λάθος, τόσο εγώ όσο και το παιδί μου. Αισθανόμουν από πέρσι που πήγαμε το μωρό στην πρώτη συνάντηση της τάξης, έχοντας πάρει και το μωρό μαζί μου και το θύλαζα, αυτή την αρνητικότητα απέναντί μου χωρίς να έχω καν μιλήσει. Προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να συμβαίνει. Μήπως χρειάζομαι ψυχολόγο. Γιατί πρέπει να υπάρχει τόση κακία. Μήπως εκπέμπω αρνητική ενέργεια στους άλλους. Εάν ναι, τι μπορώ να κάνω. Με συγκλώνησε εμένα το email. Με συγκλώνησε. Σε ακούω.
Κοίταξε να δεις, αυτό είναι εκτός από ότι είναι βαρβάτον εκφοβισμός, είναι και ρατσισμός, στερεότυπα προκαταλήψεις εναντίον μιας γυναίκας που είναι από άλλη χώρα. Πολύ δύσκολο, έχω ασχοληθεί στη διατριβή μου με αυτά τα ζητήματα, με διαπολιτισμική ψυχολογία δηλαδή, και διαφορετική εθνοπολιτισμική προέλευση και πώς αυτόν επιδρά στη ψυχολογία των παιδιών. Όλοι είμαστε άνθρωποι, πέραν από το οτιδήποτε άλλο, τα πέλα μας έχουν βάλει, τα κράτη, τα Εντάξει, έθνη. οφείλω να ομολογήσω ότι η κοπέλα, παρόλο ότι είναι Αλβανίδα, γράφει πάρα πολύ ωραία Άπτεστα ελληνικά. τα ελληνικά της και στο γραπτό λόγο Ναι. και σχεδόν ορθογραφημένα. Πλήρως, ναι. Ναι. Και Και πολύ συντακτικό καλά κιόλας, και ναι. δομή και τα πάντα και η έκφραση. Που ο γραπτός λόγος δείχνει κιόλας και την ευφυΐα και τις γνώσεις του ανθρώπου. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ λυπηρόν. Μπορώ να πω ότι μπορώ να το φανταστώ ότι, και το έχουμε πει πολλές φορές και το είχαμε κάνει και σε εκείνον το μικρό βιντεάκι που είχαμε κάνει με τη Μαρία που σου απάντησε ότι είναι οι γονείς που κάνουν βασικά εκφοβισμών, εμπού τους γονείς που μαθαίνουν τα παιδιά και αυτόν έχει αποδειχθεί περίτρανα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ότι ο πατέρας και η μητέρα έκαναν επί της ουσίας, έβαλαν τα φόπλακαν σε οποιαδήποτε προσπάθεια θα μπορούσε να έχει γίνει για να αρθεί οποιοδήποτε εκφοβισμός. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό σε τέτοιες περιπτώσεις να παίρνεις και την νομική όδο. Δηλαδή, εγώ συστήνω σε κάποιες περιπτώσεις να πάρουν ένα φιλικό δικηγόρο και να τους κάνει μια σύσταση ο δικηγόρος ότι η στάση που έχετε, νομίζω στην Ελλάδα αν έχει ποινικοποιηθεί το σχολικός εκφοβισμός, έχουμε αποδείξεις ότι γίνεται αυτό το πράγμα και αν συνεχίσετε να τηρείτε αυτήν τη στάση, θα πάρουν άλλη διάσταση τα πράγματα. Εννοείς μια προειδοποίηση Ναι, μέσω νομικής επιστολής. ακριβώς. Και το δεύτερο πράγμα που θα έκανα, συγγνώμη που σε Όχι, διακόπτω, δεν με διακόπτεις. ήταν να μιλήσω με το ίδιο το σχολείο, δηλαδή να πάω να δω την εκπαιδευτικό, την δασκάλα και να της γνωστοποιήσω τόσο στην εκπαιδευτικό όσο και στη διεύθυνση του σχολείου το τι ακριβώς έχει συμβεί, να μπω στους οργανωμένους γονείς, στη σχολή γονέων, του σχολείου, στο διοικητικό συμβούλιο που μπαίνουν οι Στο γονείς, σύνδεσμο στο γονέων. σύνδεσμο γονέων και να Ποιο θα προσπαθήσω. την ψηφίσει η κόρη μου την κοπέλα, τώρα σου Μπορεί παρομιλά. να. Κοίταξε, δεν θα την ψηφίσει. Ποιο θα την ψηφίσει την κοπέλα που είναι προφανέ ότι τη κάνουν αποκλεισμό Μπορεί ότι να είναι πηγαίνει σε Αλβανίδα. συνεδριάσει. Δεν δικαιούται να πηγαίνει σε συνεδριάσει. Πρέπει να ψηφισμένο. Okay. Άρα να μπει στο συμβούλιο εξαρτάται από το αν θα την ψηφίσουν. Ναι. Να συμμετέχει στι συνεδριάσει, Ακριβώ. νομίζω είναι ανοιχτέ προ το. Δεν Ναι. είμαι σίγουρη όμω. Δεν ξέρω κι εγώ, Μπορεί δηλαδή, ο μόνο σύνδεσμο όσοι γονέων να ψηφιστούν. μην είναι, να λέει ότι μόνο όσοι είναι μέλη στο σύνδεσμο μπορούν να παραβρίσκονται. Δεν Δεν ξέρω, ξέρω. δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι μπορούν να Είναι ανοιχτέ οι παρευρίσκονται, συνεδριάσει. νομίζω. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να ζητηθεί από τη διεύθυνση να υπάρξει κάποια αρρωγή από το Υπουργείο Παιδείας, να έρθει κάποιος ψυχολόγος να τους κάνει κάποιο θέμα για κάποια έτσι, ομιλία για το σχολικό Άρα δεν είναι η εκφοβισμό. κοπέλα που έχει πρόβλημα. Όχι. Είναι η κυρία που μας έστειλε την επιστολή που έχει Φυσικά και πρόβλημα. όχι. Δεν χρειάζεται ίδια ψυχολόγο γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν Όχι. βγάζει ίδια αρνητική ενέργεια και γι' αυτόν τη συμβαίνουν αυτά. Αν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει θυματοποιηθεί και παίρνει την ευθύνη πάνω της. Ακριβώς. Αν χρειαστεί ψυχολόγο η κοπέλα συγκεκριμένη, θα το χρειαστεί για να ενδυναμωθεί και για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτούς τους εκφοβιστές, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι οι άνθρωποι και τοξικοί και αρνητικοί, κακοί. Σχεδόν έχουν φτάνουν στο όριο της κακίας κάποιοι άνθρωποι. Τώρα, να μην αναρωτιέται γιατί, είναι θέμα παιδείας και πνευματικής διάστασης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε εγκέφαλος τι έχει μες στο μυαλό του. Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε ότι μπορεί στην περιοχή που έχει μετακομίσει η κοπέλα να υπάρχει ένα κλίμα high class, high class όπως το λένε, δεν ξέρω, κατάλαβες τι. Υψηλής, Ναι, να είναι ένα τέλος παιδί μου πάντων. αριστοκρατική περιοχή. Το λέω με πολλά εισαγωγικά. Γιατί θεωρώ ότι όσα χρήματα και να έχουμε, όσα χρήματα και να μην έχουμε, και αν έχουμε
ακριβά σπίτια, αν έχουμε, ξέρω εγώ, τη δυνατότητα να έχουμε νταντάδες ή οτιδήποτε, κανονικά δεν πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο από τους άλλους ανθρώπους. Κανένας δεν είναι ανώτερος. Κανείς δεν είναι ανώτερος κανενός. Και εγώ θυμάμαι, το έχω πει πολλές φορές στο περιστατικό, όταν ήμουν πρώτη δημοτικού, είχε έρθει ένας συμμαθητής μου σπίτι μας και με ρώτησε ποια είναι αυτή η κυρία. Ήταν η κυρία Τασία, που βοηθούσε. Έκανε κάποιε δουλειέ στο σπίτι και εγώ γύρισα και του είπα όλο ανανέδεια, η πυρέτρια μα. Και η μητέρα μου έδωσε τον πρώτο μπάτσο που μου είχε δώσει ποτέ στη ζωή τη και μου είπε: Η κυρία Τασία είναι κυρία, εργάζεται και δεν σου επιτρέπω εσένα να πει τούτη τη λέξη. Και, δηλαδή, η μάνα μου έμαθε με έμπραχτα ότι σεβόμαστε του εργαζόμενου ανθρώπου και ότι δεν είμαστε κάτι σπουδαίο επειδή μπορεί να υπήρχε μια οικονομική άνεση ή λόγω των συνθηκών εργασία των γονέων μου να μπορούσαν ή να έπρεπε να έχουν μια κυρία να του εξυπηρετεί. Καταλάβες. Δηλαδή, έχει να κάνει με το πόσο πνευματικότητα μου είπε και την καλλιέργεια. Άρα δεν σημαίνει ότι όλοι οι αριστοκρατικοί είναι Είναι και. Είναι απαραίτητο. Όχι, όχι. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μέσα σε πολλά χρήματα και με ενταντάδες κλπ. Που είναι ταπεινοί. Έχει να κάνει με το spirituality. Ακριβώς. Και ούτε σημαίνει ότι αν κάποιο έρχεται από άλλη χώρα ή από άλλη κουλτούρα, αν έχει άλλη εθνικότητα, έχει χειρότερο από εμάς. Σου τον που λέει ότι θύλαζαν το μωρό τη και κοιτούσαν την περίεργα. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά προοδευτική ιδέα να θυλάσεις το μωρό σου δημοσίως και δεν είναι καθόλου ένδειξη χωριατιάς. Σα ίσα γίνονται τόσες πολλές προσπάθειες σε όλο τον πλανήτη από τις γυναίκες, από τις μητέρες, για να αρθούν τα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις γύρω από τον δημόσιο μητρικό θυλασμό. Δηλαδή, αν έχεις το μωρό στο στήθος σου και θυλάζεις, να μην θεωρείται ότι είναι κάτι. Μάλιστα. Εκτός που τούτον, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία εργαστήρια τα οποία μπορούν να γίνουν στα σχολεία για τα παιδιά της τάξης και εάν η εκπαιδευτικός και η διεύθυνση του σχολείου το δει το θέμα ζεστά, μπορεί να ξεκινήσει κάτι να αλλάζει τουλάχιστον στο περίχωρα του σχολείου. Για να αλλάξει και εκτός σχολείου θα χρειαστεί σίγουρα και η συνεισφορά των γονέων που αν είναι αυτή που μας έχει περιγράψει το βλέπω πολύ δύσκολο να αλλάζει εκτός και αν φοβηθούν. Δηλαδή, καταλάβες τι εννοώ. Το θετικό είναι ότι η μικρή κάνει παρέα από άλλα παιδιά από άλλες τάξεις. Που σημαίνει ότι είναι κοινωνική. Το είναι θετικό ότι πηγαίνοντας στο σχολείο από άλλες τάξεις βρίσκει φίλους. Νομίζω είσαστε αρκετά άτυχοι να πέσετε σε μια τάξη που είχε κακομαθημένα παλιόπαιδα. Sorry. Και όταν λέω κακομαθημένα παλιόπαιδα, δεν εννοώ τα παιδιά, εννοώ τους γονείς. Ναι, απλά το πιο σημαντικό είναι η καλλιέργεια της κουλτούρας, μιας αντιεκφοβιστικής κουλτούρας. Και αυτό μπορεί να περάσει μέσα από το σχολείο. Τα σχολεία έχουν δύναμη, είναι πυρήνες της κοινωνίας. Και αν το σχολείο περάσει αυτό το μήνυμα ότι όποιον παιδί καταφύγει σε βία, είτε σωματική, είτε ψυχολογική, απέναντι σε άλλον παιδί δεν έχει θέση σε αυτόν τον σχολείο και θα τιμωρηθεί αυτόν το πράγμα και ο γονέας του και εκείνον, τότε θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα. Πώς να μιλήσεις στην κόρη της? Θα της πει ότι και εκείνη το νιώθει αυτόν το πράγμα, ότι το παιδί δεν είναι τρελό και νιώθει άλλα πράγματα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι είναι η δυσκολία πραγματικά, την αντιλαμβάνεται και δεν μπορεί να ζητά από το παιδί να δείξει ανωτερότητα. Άρα έκαμε λάθος. Ναι. Συμφωνείς ότι έκαμε λάθος που στην αρχή της το αντιμετώπιζε με την κόρη της πιο συγκαταβατικά και ας δείξουμε κατανόηση και δεν ξέρω τι άλλο. Όχι, η αγνόηση μιας κακής συμπεριφοράς μπορεί να πετύχει σε κάποιες περιπτώσεις και όχι σε όλες. Αυτή η περίπτωση επειδή είναι επί της ουσίας οι γονείς συνενούν και μάλλον παροτρύνουν τα παιδιά της οικογένειας να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δηλαδή μια λάθος τακτική του παιδιού από ελλιπής διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, αλλά είναι μια διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, εκφοβιστική. Είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, γιατί χαίρει της ανοχής και της επικρότησης από τους γονείς. Οπότε πώς θα το αντιμετωπίσει ένα μικρό παιδί όταν ακόμα και όταν καταγγέλει το περιστατικό ο γονέας βγαίνει από πάνω λάδι και λέει ότι ήταν αντιπαιδαγωγικό που κάναμε παρατήρηση στο γιον του που έδινε το μικρό κοριτσάκι
Και όχι που ο γιος του έδινε το μικρό κοριτσάκι. Δηλαδή, πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα. Και επειδή εκείνος έφερε έτσι η ζωή του να είναι σε μια πιο καλή θέση από κάποιους άλλους. Ναι, που αυτό είναι συγκυρίες, τύχη, τέλος πάντων διάφοροι άλλοι παράγοντες ακριβώς. Δεν επιλέγεις που θα γεννηθείς. Τυχαία γεννιέσαι Έλληνας, Αλβανός, Βούλγαρος, Σκοπιανός, δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, δεν είναι καμιά μαγκιά τι εθνικότητα έχει ο καθένας ή που έχει γεννηθεί. Ή αν έχει γεννηθεί σε πλούσια, αν είσαι φτωχή οικογένεια. Ακριβώς. Να πω τι έκανα εγώ μια φορά. Πες. Όταν ήταν η κόρη μου δημοτικό, δεχόταν bullying από μια συγκεκριμένη μαθήτρια. Της οποίας η μητέρα προφανώς ήταν υποκινήτρια της ιστορίας, όπως και ο πατέρας ίσως αυτήν την οικογένεια. Τέλος πάντων, το συζητούσα εγώ με το παιδί μου και της έλεγα ότι αυτό που δέχεσαι είναι εκφοβισμός, ότι καλά κάνεις να το καταγγείλεις, να αντιδράσεις, να μην το αποδεχτείς. Παίρνει ένα μεσημέρι κλαμμένη, το σχολείο ήταν πολύ κοντά στο σπίτι, αλλά πήγαινε με τα πόδια και ερχόταν με τα πόδια το παιδί. Ήταν 11 ετών τότε. Και με λέει, ήρθε η μητέρα της στο σχολείο και μου έκανε τεράστια κατσάδα μπροστά στα άλλα τα παιδιά, την ώρα που ήρθε να την πιάσει, ότι και καλά εγώ κάνω εκφοβισμό στην κόρη της και όχι εκείνη σε μένα. Οπότε εγώ την πήρα τηλέφωνο. Και της λέω, εφόσον τα παιδιά μεταξύ τους έχουν θέματα, γιατί επενέβηκες εσύ. Εμένα η κόρη μου έχει 3 μήνες που έρχεται και μου λέει διάφορα και ουδέποτε πήρα την κόρη σου τηλέφωνο να έρθω στο σχολείο να μιλήσω στην κόρη σου. Δεύτερο, γιατί δεν με πήρες εσύ εμένα τηλέφωνο να μου πεις τυχόν παράπονα πεις για την κόρη μου και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν πήγες στη δασκάλα, γιατί δεν πήγες στη διευθυντή. Και μου λέει, ποια νομίζεις ότι είσαι επειδή βγαίνεις στην τηλεόραση και νομίζεις ότι είσαι κάποια. Της λέω, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό, της λέω, ότι εσύ έχεις θέμα ότι και καλά εγώ βγαίνω στην τηλεόραση και νομίζω ότι είμαι κάποια. Προφανώς έχεις σκάσει από τη ζήλια σου. Αυτό το πράγμα το μεταδίδεις στο παιδί σου, το οποίο το παιδί σου πάει και κάνει όλο όσο κάνει. Και εκεί κατάλαβα στην πράξη πως ο φθόνος της μητέρας μεταβιβάστηκε στο παιδί, το οποίο και εμένα το παιδί είχε έρθει από άλλο σχολείο, είχαμε μετακομίσει και μπήκε σε μια τάξη που ήδη ήταν οργανωμένη σε παρές και τα λοιπά, και την απέκλειε παντελώς και πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά, θυμάστε τις κουβέντες, πέρασε πολύ δύσκολα στο δημοτικό η κόρη μου και μάλιστα είχα πάει και στη διευθύντρια και είχα πει ότι ήταν στην έκτη δημοτικό τότε και είχα πει ότι δέχεται εκφοβισμό το παιδί και με έβγαζαν τρελή. Μέσα τη χρονιά την άλλαξα σχολείο. Μετά τα Χριστούγεννα την άλλαξα σχολείο. Στο νέο σχολείο δεν είχε τέτοια προβλήματα. Και το μάθημα που πήρα εγώ από του Ταούλα είναι ότι κακώς δεν αντέδρασα πιο νωρίς. Κακώς δεν άλλαξα σχολείο το παιδί μου πιο νωρίς. Σοβαρά. Κακώς. Στο τέλος της ημέρας θα μπορούσα να αλλάξω πιο νωρίς σχολείο το παιδί. Και δεν με πειράζει ότι έπρεπε να οδηγώ μεγαλύτερη απόσταση κάθε πρωί για να την πάρω σχολείο, γιατί κοινό ήταν δίπλα στο σπίτι μας, πήρα σε ένα σχολείο που ήταν πιο μακριά. Και θυμούμαι ότι ήταν έτσι πάρα. Και ζήτησα και συγγνώμη από την κόρη μου μετά ότι δεν αντέδρασα πιο έντονα, πιο νωρίς. Δηλαδή χρειάζεται να κάνουμε πιο έντονες αντιδράσεις και να ανησυχήσει και η διεύθυνση ενός σχολείου και ο δάσκαλος της τάξης ότι οι γονείς αυτοί αντιδρούν. Οι γονείς αυτοί έχουν φωνή. Οι γονείς αυτοί μπορεί να πάνε στην αστυνομία να κάνουν καταγγελία για αυτό που συμβαίνει. Και σου λέω ότι το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό γιατί από τον τρόπο μου μίλησε η ίδια, ξεκαθάρισε γιατί γινόταν όλο αυτό. Και νομίζεις ότι είσαι να μου κάνεις την έξυπνη επειδή παίρνεις την τηλεόραση και νομίζεις είσαι διάσημη. Και ότι σοβαρό μιλάς. Μιλάμε για 2 παιδιά δημοτικού σχολείου. Επήγε στο δημοτικό σχολείο. Και αυτό κι αν ήταν αντιπαιδαγωγικό. Όχι το δικό σας. Που έπαιρνε ο άντρας σου με όλη την ευγένεια να ζητήσει να μην. Αυτά. Συγγνώμη που μοιράστηκα κατά δικό μου τόσο έντονο. Μια τελευταία κουβέντα. Είπαμε ότι ο εκφοβισμός ξεκινάει, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ως κοινωνία οφείλουμε να το πατάξουμε και αν όλοι μαζί να ορθώσουμε τη φωνή μας και κάθε φορά που δούμε, όχι μόνο του δικού μας του παιδιού, αλλά και άλλων παιδιών,
να γίνεται εκφοβισμός και αντιδράσουμε και εμείς, γιατί αν υπάρχει ένα θύμα σχολικού εκφοβισμού μέσα στα σχολεία, αυτό σημαίνει ότι είναι υποψήφια και το, είναι υποψήφιο και το δικό μας παιδί κάποια στιγμή να πάθει. Να αντιδρούμε λοιπόν και για τα άλλα παιδιά που παθαίνουν σχολικών εκφοβισμών και όχι μόνο για τα δικά μας. Και για κάθε παιδί ή οποιοδήποτε άνθρωπο, συνάνθρωπο μας, βλέπουμε ότι καταπατούνται τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Αν αντιδρούμε όλοι μαζί, τότε σίγουρα η κοινωνία που θα δώσουμε, που θα ζουν τα παιδιά μας και εμείς θα είναι καλύτερη. Δηλαδή είναι σημαντικό να είμαστε ενεργοί πολίτες, ενεργοί γονείς και να μην αφήνουμε στην τύχη τους τίποτα. Αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.